Κύριε Πρόεδρε, είχαμε τον κύριο Ολάντ χθες με τα μηνύματα τα οποία έστειλε και είχαμε και κάποιες δηλώσεις από το Κυπριακής Πλευράς και από τον κύριο Ακεντζή και από τον κύριο τον εκπρόσωπο τον κύριο Ακεντζή σε σχέση με το ότι η διάσκεψη θα είναι 2-3 τελεία. Είναι το μήνυμα που έχει την εγκίνηση. Πρώτα να καταγράψω τα γεγονότα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταβάλει μια εθνική προσπάθεια για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη διεθνή στήριξη αλλά και συμπόρευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να χαιρετήσω ότι με τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Ολάντ, ήρθε στην Κύπρο. Και ήρθε για να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους αποδέκτες. Πρώτον, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι παρούσα, γιατί είναι ενδιαφερόμενο μέρος. Η Ενωμένη Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως τέτοια η Ευρώπη έχει και ρόλο και λόγο. Δεύτερον, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει και θα είναι παρούσα στη διάσκεψη για την Κύπρο. Και τρίτον, ότι η Γαλλία ως μέλος μόνιμο του Συμβουλίου Ασφαλείας ανταποκρίνεται θετικά στην έκκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας να παραστούν τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και την ώρα που γίνονται όλες αυτές οι εθνικές προσπάθειες, λυπούμε να παρατηρήσω πως στο εσωτερικό μια ισοπεδωτική αντιμετώπιση, θα έλεγα με πολύ προσωπική εμπάθεια, θα έλεγα χρησιμοποιώντας και διαστρέβλωση, το ελάχιστο που θα μπορούσα να πω, των γεγονότων και των πραγματικοτήτων. Προσπαθούν να διχάσουν το λαό μας. Έχουν εθιστεί κάποιοι και στον φόβο, αλλά και παρατηρώ μια προσπάθεια να κάνουμε τον λαό μας να μην μπορεί να ακούσει επιχειρήματα. Κάποιοι δεν θέλουν ο λαός μας ήρεμα να ακούσει πολιτικά επιχειρήματα και να κρίνει. Θέλουν να τον φανατίσουν. Αυτό δεν προσφέρει τίποτα κατά την άποψή μου στον αγώνα που δίνουμε για την εθνική δικαίωση. Τους αφήνω στην κρίση του λαού. Όσον αφορά τις δηλώσεις του εκπροσώπου του κ. Ακίνζη, εγώ παραπέμπω τον οποιονδήποτε στο ανακοινωθέν της 1ης του Δεκεμβρίου. Είναι ξεκάθαρο ότι πέραν των δύο ηγετών και των εγκύτριων δυνάμεων, το ανακοινωθέν λέει ότι πρέπει να προσκληθούν και συμβαλόμενα μέρη. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβαλόμενο μέρος. Οι συνθήκες εγγυήσεων και ασφάλειας, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αναπόσπαστο μέρος, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διαφοροποίηση που εμείς την θέλουμε, όχι διαφοροποίηση, την κατάργηση, χωρίς τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι παρούσα. Είμαι βέβαιος, όχι μόνο γιατί βγαίνει μέσα από το ανακοινωθέν, αλλά γιατί και προβλέπω ότι με τις διεργασίες που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκτιμώ ότι στην επόμενη Σύνοδο Αρχηγών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάρει ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου ότι η Ευρώπη θα είναι παρούσα. Κοιτάξτε,
τα αποτελέσματα δεν γίνονται δια δηλώσεων και συνθημάτων, αλλά με αξιοπιστία, με τους εταίρους και μέσα από ένα συνεχή εθνικό προγραμματισμό.